Καλησπέρα σε όλους, πίσω από το Game Tech Sense εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο βίντεο μετά από το comeback του καναλιού. Πριν πάω στο unboxing, θα πω κάποια πράγματα για την Poco. Η Poco είναι μια εταιρεία η οποία είναι σαν brand της Xiaomi. Πριν 3 χρόνια περίπου κυκλοφόρησε το πρώτο Pocophone F1, το οποίο το έχω στα χέρια μου από σχεδόν τότε, και στη συνέχεια κυκλοφόρησε άλλο μοντέλο, το Pocophone F2 Pro ή αλλιώς K30 Pro, όπως ξέρουμε στην αγορά της Κίνας. Και τα δύο κινητά κάνανε μεγάλη επιτυχία επειδή είχαν πάρα πολύ καλά specs σε πολύ χαμηλή τιμή. Ναι, μεν κάνανε κάποια πισωγύρισματα, να το πούμε, όπως ότι γεννάγανε σε πλαστικό αντί για μέταλλο ή τζαμάκι, το οποίο είχαν κινητά αντίστοιχη τιμή, αλλά αυτό το σώζανε με τα εσωτερικά χαρακτηριστικά που είχε. Για παράδειγμα, το Pocophone F1 είχε το Snapdragon 845 που ήταν ο top για την εποχή του. Είχε πολύ καλές κάμερες, το ίδιο έκανε και το Pocophone F2 Pro, το οποίο είχε τον καλύτερο επεξεργαστή όταν κυκλοφόρησε και απίθανες κάμερες και καλή αυτονομία. Και η Poco αποφάσισε να βγάλει και ένα κινητό στη mid-range κατηγορία, το οποίο είναι αυτό εδώ. Η τιμή του συγκεκριμένου κινητού είναι από 170 μέχρι 200 ευρώ ανάλογα την έκδοση που θα πάρετε στα Suzhou μάγαζα και στην Κίνα, αλλά στις μεγάλες αλυσίδες πέφτει στα 269 ή 259 ανάλογα την έκδοση που θα πάρετε. Το κινητό αυτό κυκλοφορεί σε διάφορα χρώματα, αλλά αυτό θα το πούμε όταν το κάνω unboxing. Λοιπόν, η συσκευασία του είναι πολύ απλή, είναι μαύρη με κίτρινα γράμματα, το οποίο είναι μια αρκετά καλή προσθήκη. Από πίσω είναι όλο κίτρινο, από πίσω έχει τα στοιχεία τα οποία δεν σας ενδιαφέρει να μάθετε. Απλά σκίζουμε το πλαστικό περιτύλιγμα που είναι στο console κινητά και απλά το ανοίγουμε. Λοιπόν, ανοίγοντας το κουτί βλέπουμε αυτό το φάκελο του τυπογράφου Poco. Το τραβάμε πάνω. Πάνω βλέπουμε το εργαλείο για να ανοίγει τη SIM, το οποίο έχει ένα κινητρικό σχήμα. Και από κάτω βλέπουμε τα user manual, τα οποία τα πετάμε κλασικά. Και βλέπουμε μέσα μια τυπική θήκη. Η θήκη, όπως μπορείτε να δείτε, είναι αδιάφανη, ώστε να μην κρύβει ουσιαστικά το χρώμα που έχει το κινητό, γιατί αυτό το κινητό έχει κάποιες ιδιαιτερότητες ως προς το design. Και αυτά δεν είναι μια απλή θηκούλα. Λοιπόν, το επόμενο πράγμα που βλέπουμε είναι το ίδιο το κινητό, αλλά το αφήνω στην άκρη για να πω κάποια άλλα περιφερειακά που θέλω. Και μέσα βλέπουμε επίσης τον φορτιστή. Ο συγκεκριμένος φορτιστής, λοιπόν, δεν είναι ένας απλός φορτιστής. Είναι τεράστιος. Λοιπόν, εδώ πέρα, όπως βλέπετε, έχει μια κόκκινη υποδοχή και τι πάει να πει αυτό. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος φορτιστής, όπως και το τηλέφωνο, υποστηρίζουν Quick Charge 4 στα 33W με 11V και 3A, το οποίο πάει να πει ότι φορτίζει πάρα πολύ γρήγορα το κινητό και δεν θα έχει κανένα θέμα ως προς τη φόρτιση. Και κλασικά, εδώ έχουμε μία USB σε Type-C καλώδια, τα οποία είναι και τα δύο κόκκινα. Είναι πάρα πολύ θετικό αυτό, μια και άλλε εταιρείε δεν βάζουν καν quick charge στη συσκευασία, πόσο μάλλον αρκετέ μεγαλύτερε Apple αφαιρούν του φορτιστέ τελείω από τη συσκευασία και σου πουλάνε κινητό χωρί φορτιστή. Πάμε να δούμε λίγο το κινητό. Λοιπόν, το κινητό μα λέει κάποια specs στην εξωτερική μεριά, δεν θα σα τα πω τώρα, θα σα τα πω καθώ το ανοίγω και σα εξηγώ ένα-ένα τα χαρακτηριστικά του. Λοιπόν, βγάζουμε αυτή την ελαττήμα τελείω και πέφτουμε πάνω σε ένα από τα πιο σπαστικά πράγματα που κάνει Xiaomi. Βάζει αυτοκόλλητο πάνω στο κινητό. Πριν πάω στα εσωτερικά του κινητού, ας το αναλύσω λίγο περιμετρικά. Λοιπόν, το κινητό στην μπροστινή μεριά έχει μία οθόνη στις 6,67 ίντσες με αναλογία 20:9. Την κλασική μακρόστινη αναλογία που έχουν όλα τα κινητά τελευταία. Η ανάλυση του βρίσκεται στα 2400x1080, ουσιαστικά το τραβηγμένο 1080p. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της οθόνης όμως είναι ότι είναι στα 120Hz. Όλοι έχουμε συνηθίσει τα κινητά μας να είναι στα 60 και τα πιο high-end να έχουν πάει στα 90 ή 120. Αυτό εδώ είναι στη mid-range κατηγορία και η οθόνη είναι 60Hz. Αλλά έχει ένα πολύ special feature. Υποστηρίζει 240Hz ουσιαστικά στην κύληση. Η οθόνη είναι 120, αλλά εσύ νιώθει ότι έχει 240. Αυτό εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Κάποιοι παίζουν competitive παιχνίδια στο PC ή στο κινητό, που ίσως το καταλάβω. Λοιπόν, τώρα η οθόνη έχει ένα προστατευτικό tempered glass, οπότε δεν χρειάζεται να αγοράσει. Πάμε στα πλάγια του κινητού. Λοιπόν, στη δεξιά μεριά βλέπουμε το Power Button, το οποίο είναι ταυτόχρονα και στήρα κινητικών αποτυπωμάτων. Η Xiaomi αποφάσισε να μην το βάλουμε στην οθόνη και έτσι το έβαλε στο Power Button. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, γενικά στην δεξιά μεριά δεν μου αρέσει όπως κάναμε το Sony παλιότερα. Πάνω από αυτό υπάρχουν το Volume Up και το Volume Down Button, δηλαδή ουσιαστικά τα κουμπιά αυξομοίωση του ήχου. Στην πάνω μεριά βλέπουμε τρεις τρυπούλες. Τι είναι αυτές οι τρύπες? Λοιπόν, έχουμε μία τρύπα για το noise cancelling μικρόφωνο, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό ώστε να μην ακούγονται τα παράστη ή το background noise. Μία τρύπα η οποία είναι ένα δεύτερο ηχείο, το main του ηχείου βρίσκεται στην κάτω μεριά, και ο κομπός περίφημο. Για εσάς που βαριάστε να σκοτείτε να ψάξετε το τηλεχειριστή της τηλεόρασης, το condition ή οτιδήποτε, το κάνετε από εδώ. Στην αριστερή μεριά βλέπουμε το hybrid SIM slot. Τι θα πει hybrid? Θα πει ότι σου δίνει τη δυνατότητα να βάλεις είτε δύο κάρτες SIM, είτε μία SIM και μία microSD.
Το οποίο εμένα με αφήνει λίγο διάφορο, μια και έχω μόνο μία SIM, αλλά αν κάποιο θέλει να έχει περισσότερο χώρο και ταυτόχρονα δύο κάρτε SSD, υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Και στην κάτω μεριά βλέπουμε το audio jack, το οποίο λείπει από πάρα πολλά κινητά σήμερα, μία Type-C θύρα, όπως είπα και πριν με το φωτιστή, και το main hero, το οποίο είναι αρκετά δυνατό σύμφωνα με κάποια πράγματα που έχω ακούσει. Θα το διαπιστώσουμε στη συνέχεια βέβαια. Στην πίσω μεριά, εκτός από αυτό το ωραίο εφέ που κάνει, που λέει Poco, μπορούμε να βρούμε 5 τρύπες για κάμερες. Λοιπόν, εδώ τώρα να πω ότι δεν είναι 5 κάμερες και μας ξεγελάει αυτό το σχέδιο που έχει κάνει. Οι κάμερες του κινητού είναι 4. Λοιπόν, η πρώτη κάμερα, η κύρια δηλαδή, είναι στα 64 MP, η δεύτερη κάμερα για το Ultra Wide είναι στα 13 MP και έχει και δύο κάμερες οι οποίες καλύτερα να μην υπήρχαν εκεί, ουσιαστικά δεν κάνουν τόσο πολύ δουλειά. Είναι μία στα 2 MP για το macro, δηλαδή τις σκοτεινές φωτογραφίες, και άλλη μία στα 2 MP για το depth, δηλαδή το bokeh. Αυτό που θεωρούν το background για να σου το πω πιο απλά. Το πίσω μέρος δεν έχει τίποτα άλλο ιδιαίτερο και τώρα μπορώ να προχωρήσω στα εσωτερικά του κινητού. Το κινητό εσωτερικά έχει ένα Snapdragon 32G. Ο συγκεκριμένος επεξεργαστής είναι ο δεύτερος καλύτερος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη mid-range κατηγορία, ο πρώτος είναι 765G και δεν θα σε αφήσει σε τίποτα μη ικανοποιημένο. Ο επεξεργαστής αυτός συνοδεύεται από την Adreno X18, η οποία είναι μια πάρα πολύ ικανή κάρτα γραφικών, θα παίξει όλα τα παιχνιδάκια με normal settings με πάρα πολλά FPS. Δεν θα φτάσει όμως στα 120 που υποστηρίζει αυτή η οθόνη για να δει εδώ. Βέβαια δεν ξέρω ποιο βολεύει να παίζει παιχνίδι στο κινητό, υπάρχουν και αυτοί οι περίεργοι που το κάνουν. Η μπαταρία του βρίσκεται στα 5.165 μιλιμπεριόρια και οι χρήστες έχουν αναφέρει ότι η διάρκεια ζωή του είναι στις 2,5 μέρες με βαριά χρήση. Γενικά στα RAMs έχει βγει ένα από τα καλύτερα από άποψη αυτονομίας, το οποίο αν κάποιο το χρειάζεται ως daily driver θα του φανεί πάρα πολύ χρήσιμο. Και στην προστινή μεριά τώρα έχουμε και την selfie κάμερα η οποία βρίσκεται στα 1 megapixel και είναι ultra wide και βγάζει αρκετά ικανοποιητικές φωτογραφίες. Από άποψη βίντεο έχουμε 4K στα 30fps, 1080p στα 60, 30 και 120 frames per second και 720p slow motion στα 960 frames per second. Υπάρχει και μια λειτουργία η οποία η Xiaomi Poco ονομάζει 1080p super smooth που ουσιαστικά κάπως φτιάχνει το βίντεο πιο smooth, παίζει με το bitrate, δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι κάνει. Λοιπόν, όταν βάλουμε τη θήκη στο κινητό, αποκτά ένα αρκετά μεγαλύτερο όγκο, αλλά νιώθεις ότι κρατάς κάτι πάρα πολύ στιβαρό. Γενικά η ποιότητα κατασκευής του είναι πάρα πολύ καλή. Η ταχύτητά του είναι μέχρι στιγμής με έχει αφήσει πάρα πολύ εντυπωσιασμένο. Τώρα, αν έχεις Poco Phone FM, αξίζει να βαθμίσεις. Εγώ πιστεύω πως όχι. Γενικά οι διαφορές δεν είναι ακόμη τόσο μεγάλες για να πεις ότι χρειάζεται μια αναβάθμιση. Αν σου έχει χαλάσει την μπαταρία ή σκέφτεσαι να το δώσεις γιατί θες κάτι πιο καινούριο, κάτω. Θα σου έλεγα να περιμένεις. Ναι, αν μπορείς το Poco κρατάει κανένα 2 χρόνια ακόμη. Αυτά. Έχοντας χρησιμοποιήσει λίγο το κινητό, θα σας δείξω κάποια benchmark από φωτογραφίες και παιχνίδια στη συνέχεια και φτάνω στα τελικά συμπεράσματα. Αξίζει να το πάρεις. Ναι, στην τιμή που βρίσκεται 170 με 200 δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Η σειρά Redmi πλέον καταργήθηκε, ουσιαστικά την έσβησε μόνη της, η Xiaomi, και κυκλοφόρησε αυτό το κινητό. Και ουσιαστικά το Redmi Note 9, το Redmi Note 9S και το Redmi Note 9 Pro βρίσκονται αρκετά πιο κάτω από αυτό το κινητό. Υπάρχει και το Mi 10 Lite, το οποίο πέσει σε παρόμοια τιμή, θα σας το πρότεινα αν το βρείτε κοντά στα 230, αλλά ως πιο ολοκληρωμένη λίστα, αυτό το κινητό είναι πάρα πολύ καλό στο 170 με 200. Αυτά, ήμουν ο Σπύρος από τους GameTexters, το GameTexter, όπως θέλετε πείτε το, και ήταν το δεύτερο βίντεο μετά το comeback. Πείτε μου τι μπορώ να αλλάξω, τι μπορώ να βελτιώσω, τι άλλο θέλετε να δείτε στο κανάλι, κάποιο review, κάποιο gameplay, κάποιο άλλο είδος βίντεο. Αυτά, περιμένω τις απόψεις σας στα comments. Τα άλλα, στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!